έρωτας και σεξ στα χρόνια του διαδικτύου. Έτσι, με φόντο τον Άγιο Βαλεντίνο. Ακριβώς, με φόντο τον Άγιο Βαλεντίνο και γιατί στο έχουν πόσο αλλάξει ισορροπίες κάπως. Οι γνωριμίες, αν το θέλεις διαφορετικά, δεν περνούν πλέον από τα κανάτια τα οποία πετούσε η αείμνηστη Γεωργία Βασιλιάδου, ούτε περνούν από τα γραφεία συνοικεσίων των ετών 80, 90 και 2000, τα οποία τα είχαμε ζήσει ουσιαστικά, αλλά περνούν μέσα από διαδικτυακές γνωριμίες, οι οποίες μπορούμε να πούμε ίσως και χαριτολογώντας ότι τελικά ο έρωτας δεν κρατάει τόξο και βέλη, αλλά κρατάει πληκτρολόγιο πλέον και οθόνες. Γιατί όμως, αυτό θα αναρωτηθεί κανένας, τόσο εύκολα κάποιος τρέφεται στη διαδικτυακή γνωριμία, τι τον οθεί περισσότερο? Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Είναι ένα πολύ παραδοτικό φαινόμενο. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι η αμεσότητα, η ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει, να γνωρίσει, να μιλήσει. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ειδικά σε περίοδο στην οποία κάποιος μπορεί να αισθάνεται ιδιαίτερα μόνος και από εκεί και πέρα και να έχει κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία, μπορεί να τον διευκολύνει πάρα και πολύ λόγω αυτό. Λόγω του απρόσωπου της κατάστασης. Ακριβώς, του απρόσωπου της κατάστασης, ανώνυμου της κατάστασης και σαφώς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ο λεγόμενος στιγματισμός. Ξέρεις ότι πολλές φορές, ειδικά σε ειδικές, για παράδειγμα, ομάδες, όπως για παράδειγμα γνωριμίες μεταξύ ομάδων ομοφυλοφίλων, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι πολύ έντονο το συγκεκριμένο φαινόμενο, δεδομένου του ότι δεν υπάρχει ο στιγματισμός σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς ακόμα έχει στιγματισμό στις συγκεκριμένες γνωριμίες. Από εκεί και πέρα είναι χαρακτηριστικό, Λευτέρη, ότι μπορούμε να πούμε ότι ο καθένας στη συγκεκριμένο χώρο μπορεί να υποδηθεί ρόλους, ακόμα και ρόλους που δεν είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή να βγάλει ένα διαφορετικό εαυτό σε σχέση με αυτόν τον οποίο είναι στην πραγματικότητα. Άρα θα έλεγα ότι λίγος πολύ λόγω της ευκολίας που υπάρχει και λόγω της δυνατότητας, της απεριόριστης δυνατότητας που σου δίνει της επικοινωνίας σε όλα τα μήκη και πλάτη, αν το θέλει διαφορετικά, της γης. Και αν μπορούσε να ρωτήσει κάποιος γιατί όντως επισκέπτονται έτσι τις διαδικτυακές σελίδες, τις ερωτικές. Πολλοίς κόσμος στρέφεται, έτσι, υπάρχουν και στοιχεία αποδεδειγμένα. Ξέρεις, όσο και αν φαίνεται, υπάρχουν στοιχεία από έρευνα η οποία έχει γίνει. Ο πρώτος και καλύτερος λόγος είναι η αυτοικανοποίηση, η οποία ουσιαστικά φτάνει σε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, σε ποσοστό 48%. Ο δεύτερος λόγος μπορεί να πούμε ότι είναι το οικονομικό κομμάτι, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Δηλαδή το οικονομικό. Ότι τελικά, ναι, με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία είναι και έγκαιρη μάλιστα, αρκετά έγκαιρη έρευνα, η οποία λέει ότι το οικονομικό σε ένα ποσοστό περίπου 14-15% φαίνεται ότι αποτελεί ένα μεγάλο παράγοντα όπου κάποιος μπορεί να στραφεί στις διαδικτυακές γνωριμίες. Όπως επίσης και ένα μικρότερο ποσοστό που προσωπικά τουλάχιστον θα το περίμενα σε πιο μεγάλα ποσοστά, δεδομένου του ότι οι διαδικτυακές γνωριμίες εξάπτουν τη φαντασίωση πολύ περισσότερο και οι επίσκεψεις σε σελίδες διαδικτυακού σεξ εξάπτουν τη φαντασίωση και έτσι το άγνωστο και το κρυφό πάντα μας είχε μια γοητεία η οποία με κάποιο τρόπο τρέφεται μέσα από τις επισκέψεις στις συγκεκριμένες σελίδες. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτό που μπορώ να ρωτήσω τώρα εγώ, όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν που περιτριγυρίζει κάποιον ο οποίος κρύβεται πίσω από ένα υποτιθέμενο προφίλ στο διαδίκτυο ή προσπαθεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον του αντίθετου ή του ίδιου φίλου. Ωστόσο κλείνεται στον εαυτό του με αποτέλεσμα να έχει και προβλήματα στην ψυχοσύνθεσή του, επηρεάζεται τόσο πολύ. Υπάρχουν, θα έλεγα, κίνδυνοι. Ναι, υπάρχουν κίνδυνοι. Και για παράδειγμα, σκεφτούμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήδη έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, για παράδειγμα κατάθλιψη, ο οποίος επικοινωνεί πολύ λίγο. Από εκεί και πέρα, όταν θα κλειστεί στον εαυτό του και θα μιλήσει διαδικτυακά μόνο με άτομα με συντρόφους τους οποίους θα ψάξει, από εκεί πέρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι. Ότι μπορεί να νιώθει ότι βοηθιέται εκείνη τη στιγμή. Έστω, βεβαίως. Γιατί εκείνη τη στιγμή βουλιάζει ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο, ακριβώς. Μιλάμε ύστερα για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι άτολμοι, οι οποίοι με κάποιο τρόπο ωστόσο λειτουργούν ακόμα περισσότερο άτολμα μέσα από τέτοιες διαδικτυακές γνωριμίες. Θα σου έλεγα, Λευτέρη, ότι μιλάμε για το συναπάντημα δύο διαφορετικών παντοδύναμων τάσεων. Η πρώτη παντοδύναμη τάση έχει να κάνει με την εξάρτηση από τους υπολογιστές. Έχουμε μιλήσει, τη γνωρίζουμε λίγο πολύ. Όλοι οι τηλεθεατές γνωρίζουν την εξάρτηση από τους υπολογιστές ή γνωρίζουμε άτομα που έχουν εξάρτηση από τους υπολογιστές. Και με μια ημονική εμπλοκή, η οποία έχει να κάνει με επισκέψεις στις σελίδες του διαδικτυακού σεξ. Άρα λοιπόν, αυτές οι δύο, το συναπάντημα αυτών των δύο εξαρτήσεων είναι αρκετά δυνατό. Περιορίζει ακόμη περισσότερο το άτομο, το κάνει να βυθίζεται ακόμη περισσότερο σε καταστάσεις ατολμίας, ακόμα και κατάθλιψης, τις οποίες μπορεί να προϋπάρχουν. Και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που μπορούμε να έχουμε και το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά εμείς, τουλάχιστον οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία και οι οποίοι μέσα από τις επισκέψεις σε σελίδες του διαδικτύου αισθάνονται ότι μπορούν να λειτουργήσουν.
Αυτός ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνεις, στην πραγματική ζωή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Λειτουργεί μέσα από τις επισκέψεις στις σελίδες του διαδικτύου. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τι κάνει, περιορίζεται και ουσιαστικά παγιώνει το πρόβλημα και παγώνει το πρόβλημα σε μια κατάσταση η οποία δεν βρίσκει λύση, εννοείται, μέσα από αυτό. Θα μπορούσε κάποιος που μας βλέπει, ναι, όλα οκ, okay, εντάξει, αλλά θα μπορούσε να πει ένας τηλεθεατής, εγώ γνώρισα τη σύζυγό μου στο ίντερνετ και είμαι μια χαρά. Ναι, και ξέρεις... Έχουν πάντα ευτυχή κατάληξη. Αυτό θέλω να μου επισημάνεις. Ζευγάρια τα οποία ενδεχομένως γνωρίζονται μέσω του διαδικτύου, μέσω του Facebook. Θα έλεγα ότι δεν έχουν ευτυχή κατάληξη, έστω κι αν τελικά τα ποσοστά φαίνεται γνωριμιών μέσα από το διαδίκτυο. Αν και αυτή είναι μια έρευνα, ξέρεις, η οποία λίγος πολύ πρέπει να τη δούμε κάτω από διαφορετικό πρίσμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται μέσω του διαδικτύου, αλλά γνωρίζονταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ένα μικρό τόπο, μια μικρή επαρχιακή πόλη, εγώ γνωρίζω κάποιον, από εκεί πέρα με κάποιο τρόπο μπαίνω στη διαδικασία του να τον γνωρίσω περισσότερο μέσω του διαδικτύου ή να εξομολογηθώ περισσότερα πράγματα μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ένας στους δύο ανθρώπους έχει γνωρίσει κάποιον άλλον μέσω του διαδικτύου. Ένα ποσοστό 48%. Ας σημειωθεί ότι το ίδιο νούμερο πριν από κάποια χρόνια ήταν πολύ λιγότερο. Ήταν γύρω στο 27% πριν από 5 χρόνια. Ουσιαστικά έχει δηλαδή αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν διαδικτυακές γνωριμίες. Θα έλεγα όμως ότι σε δεύτερο βήμα, από τη στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι αυτοί έρθουν σε μια πραγματική επαφή, ξέρεις, η πραγματική επαφή έχει να κάνει με οπτική επαφή, που σαφώς υπάρχει και στο διαδίκτυο, με άπτικη επαφή, με επαφή η οποία έχει να κάνει περισσότερο έτσι με όλο εκείνο την ένταση των συναισθημάτων, των ορμονών, αν το θέλεις διαφορετικά, που συνεπάγεται και ο έρωτας, την έκρηξη όλων αυτών των καταστάσεων που συνεπάγεται ο έρωτας, τότε πολλές φορές δεν υπάρχει ευτυχής κατάληξη. Θα λέγαμε ότι είναι πολύ πολύ βασικό, σαν οδηγία, το να περάσουμε πολύ πολύ εύκολα στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, ναι, μεν η γνωριμία μπορεί να υπάρξει μέσω του διαδικτύου, αλλά είναι πολύ βασικό όλοι να περάσουν στην πραγματική ζωή, στην κανονική ζωή, στην καθημερινότητα, γιατί αυτή είναι που μπορεί να δημιουργήσει, να εντείνει ή να δυναμώσει ή ακόμα και να τελειώσει μια σχέση. Θυμίσαι η οποία λίγο καταστάσεις Avatar, φαντάζομαι. Ναι, κάπως έτσι, βέβαια. Ίσως το πρώτο έργο το οποίο ξεκίνησε κάπως έτσι ήταν το Παγιδευμένοι στο δίκτυο, πολλά χρόνια πριν, αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία πραγματικότητα δίνει ένα καλή γνωριμία, αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται ο καθένα το πώ θα το λειτουργήσει. Συνήθω, ωστόσο, δεν λειτουργεί καλά, άρα λοιπόν δεν έχουν ευτυχή κατάληξη συνήθω αυτέ οι γνωριμίε ακόμα. Έστω και αν η πρώτη γνωριμία, όπω είπα, σε ποσοστό 1 στου 2, μπορεί να έχει γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο μέσω του διαδικτύου. Θα γιορτάσει το Αγίου Βαλεντίνου? Προσωπική ερώτηση, αλλά λέω, γιατί ξέρω ότι φέρνει μια ψυχολογική ανάταση γενικότερα στον κόσμο και μπορεί και το αντίθετο σε κάποιου. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι, είναι μια γιορτή η οποία προσωπικά τουλάχιστον δεν τη δέχομαι. Δεν είναι τη μια γιορτή, όχι. Ήθελα είναι μια εμπορευματική γιορτή. Είναι μια εμπορευματική γιορτή. Έχω την αίσθηση ότι ο έρωτας είναι, έστω και αν έχουμε αναφερθεί από τούτη εδώ τη στήλη σε άλλες εκπομπές, ότι ο έρωτας είναι κάτι το οποίο περνάει. Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα υπάρχουν άλλα στοιχεία, άλλες ορμόνες, αν το θέλεις, οι οποίες δένουν το ζευγάρι, οι οποίες δημιουργούν μια ποιοτική σχέση στο ζευγάρι. Έτσι. Και αυτή η ποιοτική σχέση στο ζευγάρι, ξέρεις, είναι μια σχέση η οποία μπορεί να ανανεώνεται σιγά-σιγά μέσα στη διάρκεια των μηνών και των ετών, ίσως μην έχοντας ανάγκη από εμπορευματικές γιορτές του στυλ του Αγίου Βαλεντίνου. Εμπορευματικές γιορτές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.